Στη Φλόριντα έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί το Σαββατοκύριακο αναμένεται να μιλήσει σε συγκέντρωση υποστηρικτών του, όπως ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, στην προσπάθειά του να διατηρήσει θερμή τη σχέση του με το εκλογικό σώμα. Νωρίτερα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Boeing στη Νότια Καρολίνα. Είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους και να τους υπογραμμίσει τα σχέδιά του για την ενίσχυση του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας. Κάνω εκστρατεία στη βάση της υπόσχεσης ότι θα κάνω τα πάντα από τη θέση μου για να επιστρέψουν οι θέσεις εργασίας στην Αμερική. Θέλαμε να το κάνουμε αυτό πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις στη χώρα μας και πολύ πιο δύσκολο για να εγκαταλείψουν τη χώρα, υπογράμμισε στην ομιλία του. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεναγήθηκε και στο Dreamliner της Boeing, ενώ βρέθηκε και μέσα στο cockpit του αεροσκάφους. Παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθειά του μέσω επισκέψεων που θυμίζουν την προεκλογική περίοδο, οι διαδηλώσεις εναντίον του συνεχίζονται. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή έγιναν κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.